ράγισε σε χαρτορίχτρες. Να δω που πήγανε όλες οι μύτες. Βλέπω στην τράπεζα ένα σπατάτο που όλα τα πάγε μέχρι το πιάτο. 300 χρόνια για έλλειψη σεβασμού προς το δικαστήριο. Μπερδεμένοι κι οι δυο, πάμε σε παρακαλώ. Μπερδεμένοι κι οι δυο, πάμε στο κορίδαλο, μπαμπά. Μαρίκας και Μητσοτάκηδος γίνονται παιδες δύο. Νεότερος με Κυριάκος, πεσβύτερη δε Θεοδόρα. Μου λες τι κάνεις εκεί βρακαμάτι, παναθεμάσαι. Είναι στο κράτος απολογία, Μαρίκα μου, την έχω μεταφράσει στα νεοελληνικά. Η Μητσοτάκους απολογία. Καρυφαλός τα αυτή και πέταγε στην τσέπη. Μα με μπορεί να φύγουμε τώρα που δεν μας βλέπει. Έλα! Ναι! Λιώσια εκεί! Ναι! Μαγγέλης εδώ, πώς πάμε! Πώς! Βάλατε φέρει μπότ, Λιώσια Καματερό! Και στην Αθήνα βρέχει. Γεια σου Μυθικότσι. Άλλος το σπίτι έχασε. Κι αμάξι άλλος δεν έχει. Στα σύννεφα να χαρέ ένα σκυλάδικο και κρυφά να πηγαίναμε απ' το στέλιο το λάδικο. Φέρτε μου ποτήρια και σπάστε το γαΐ. Πάμα θεμελή με πρίξε σχολή. Κρίμα ρε Στέλιο, εγώ σε είχα για λογικό άνθρωπο. Γιατί δηλαδή δεν είναι λογικό να ανοίγουν τα σούπερ μάκερ στις 11, αφού έτσι κι αλλιώς οι πάλι μέχρι τις 11 ξύνουν τα... Μη το πεις. Ξύνουν πατσέσουνο. Το καμήτος είμαστε ξαντιμεσέτες. Εμάς την πέφτουνε δυο τύποι απ' τα μάτ. Και μας πλακώνουνε χωρίς πολλές κουβέντες. Και παραλίγο να μας βγάλουν και το μάτ. Πού σε έλεγαμε, ποια σπιά γίγαντες ακούμε. Δύο ώρα μας έχετε και το κατάστημα έκρισε. Γιατί δεν πάτε στα σπίτια σας εσείς δύο ώρα. Δεν πάμε, γιατί βράζει το έργο μας και θέλουμε να διασκεδάσουμε. Τα μαγαζιά κλείσανε είπαμε. Βράβουσα από εδώ, θα μου πεις ότι κλείσανε. Δεν πάω πουθενά. Δεν πάτε πουθενά, τώρα θα δείτε. Όχι, 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 το μάτι, το μάτι μου. Ποτάγι σταγμένα και βαριά. Ξενυχτάει ο Βαγγέλης στη ταβέρνα. Κορταφέτα και παΐδια στη φωτιά. Κι από μένα τους πελάτες όλους κέρνα. Δει πολλές φορές να ξενυχτάς και να μένεις ανοιχτά μετά τις δύο. Τις μπριζόλες τα παΐδια να μασάς κι αν σε πιάσω θα σου πουν έλα στο θείο. Οπα! Τι έγινε πρόεδρε, μαθαίνεις οδήγηση. Δεν καταλαβαίνεις Βαγγέλη. Απλώς προσπαθώ να πάρω τη στροφή για το θέμα των Σκοπίων. Στροφή δεν είπαμε πάρουμε. Σκοπιανό, να το συζητήσουμε. Τι με εκβιάζεις με κουβέντες και απειρές. Ήρθες και βάζεις όρους πως θα το λύσουμε. Εγώ που νόμιζα ότι μη φταίκια θες. Άστο, άστο να πάει,
άστο, άστο πονάει άστο. Λιβάνεις όλους για σκόπια μιλάμε και στο όνομα συμφωνίες δεν χωράνε. Άστο να πάει άστο, άστο πονάει άστο. Σκοπιανό θα το συζητήσουμε με το κλικόρο που ούτε λίγο ούτε πολύ. Κάνω τα πάντα συμφωνία για να κλείσουμε, θέλει συμβόλαιο μαζί μου δηλαδή. Άστο, άστο να πάει, άστο, άστο πολλάει, άστο. Διβάζεις όλους για σκόπια μιλάμε και στο όνομα συμφωνίες δεν χωράνε. Άστο να πάει, άστο, άστο πολλάει, άστο. Καλιέ, είμαστε δύο άνθρωποι που υποφέρουμε από φτώχεια και αλέχεια και κανείς δεν μας γυρίζει να μας κοιτάξει, καλέ. Μίλα ρε, μίλα ρε, διάλογο κάνουμε. Μιλάω, τι να κάνω. Τι να πεις ρε, έχεις να πεις και τίποτα. Σε έχουν τρελάει, σε αυξήσεις και ούτε να ευχαριστώ. Τι θέλετε, θες κι άλλα. Όχι, όχι. Πού να τα βρούμε. Δεν θέλω, Είπα μήπως είπες. Λοιπόν, θα μας δώσεις το μισό φόρο τώρα, τον άλλο μισό τον Ιούλιο, και τα ξέρω να μας δώσεις διορθωτικό φόρο. Έχεις το μισθό δώσει, το μηνιαίο μισθό, 120.000 δραχμών, τρία και παύλα, που έχει 8 παιδιά και μένει σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα. Όσες μέρες υπολογίζεις δεν αντέξει ακόμη, αν αύξηση ίσον 5x5 και διορθωτικό ποσό στο τέλος της χρονιάς. Πω, δύσκολα θέματα, δύσκολα θέματα. Εφορία. Δύο στους τρεις τους παίρνουν με φορεία. Πρόεδρε, έχω άλλη μία ιδέα. Αν βάζαμε τεκμήριο και στους παντρεμένους, ντόρτια. Ντόρτια στο κεφάλι σου. Αρχίζουν, θα χωρίζουμε, ρέξτε. Ναι, αλλά θα βάλουμε τεκμήριο και στους χωρισμένους. Τότε θα αρχίζουν να ξαναπαντρεύονται. Ιώδιο. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Πάντρευε, χώριζε, πέρα εδώ στην εκκλησία. Θα πάρω κι άλλα μέτρα, ας και μαζέψω χρήμα, να μην μας κάνουν πάλι οι Ευρωπαίοι κλείσμα. Θα πάρει κι άλλα μέτρα, τα σοβρακά θα πάρει και άμα δε συγκίνει, θα πάω να βουτάρει. Ωχ, Παναγιά μου. Κύριε, θα το πω για τελευταία φορά. Θα φύγουν από το δημόσιο όλοι όσοι προσελήφθησαν σε προεκλογικές περιόδους. Οι εκαθαρίσεις θα αρχίσουν να γίνονται από τις προεκλογικές περιόδους του Ζαΐμι και του Καποδίστρια. Με συγχωρείτε, αλλά ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να πάμε λίγο παλαιότερα, ας πούμε από την εποχή του Νικηταρά του Τουρκοφάγου. Συνεχίζω, κύριε Συνάδη, παρακαλώ, με διακόπτη, κύριε Κακλαμάνη. Για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός και την αποχώρηση των υπαλλήλων από το δημόσιο, η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει έκτακτα δρομολόγια λεωφορείων. Λεωφορεία θα αναχωρούν καθημερινώς έξω από τα κυριότερα υπουργεία με μειωμένο εισιτήριο για να εξυπηρετηθούμε όλοι. Δεν μου λέει, διορίστηκες. Όχι, απολύθηκα γιατί είχα διοριστεί πριν. Α, γιατί εμένα με διορίσανε τώρα επειδή είχα απολυθεί πριν. Α, μπράβο, δεν κατάλαβα. Δεν μου λέει. Με ποιες κυβερνήσεις διορίστηκες? Με τις πολλές. Α, γιατί εγώ πάω με τις υγιές. Θα πωλήσουμε όλους τους δεξιούς νομάρχες και δημάρχους και θα διορίσουμε καμιά 200.000 δικούς μας. 200.000, πολύ δεν είναι. Ωραία, φύγε μισονιό. Θα φάει νομάρχη Σίδερο και δήμαρχο Σατσέλη. Και με τι θα διορίσουμε όλους αυτούς, με κομματικά? Όχι, ρε, με κομματικά. Αρκεί να μας έχουμε ψηφίσει. Καλά, πολύ γρήγορα. Αβαμπρός, κι όσα έρθουν κι όσα πάνε, αβαμπρός, κι αν δεν έχουν δεν να φάνε. Αβαμπρός, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, κι ο χοντρός στη βουλή ας κάνει θέμα. Αβαμπρός και μη σε μέλη και να ακούτε το βαγγέλη. Τράβα προς και μη σε νοιάζει πόσα πήγια ο σάκος βάζει. Το γιαούρτι δεν γυρίζει πίσω. Αυτό το γιαούρτι είναι επικίνδυνο. Επιτέλους τέλος. Επιτέλους αξίζουμε ένα καλύτερο γιαούρτι. Πάρτο. Όχι, μαργαριά, διαφήμιση, ναι. Πρώτα το γιαούρτι και μετά τα ριζόγαλα.
θα εμπιστευόσασταν ποτέ την αγελαδίτσα της φάγες του κύριου Παπαδρέου. Καλύτερα προματάκι παρά το Μητσοτάκι. Φάγε μπροστά με σιγουριά. Φάγε μπροστά με σιγουριά. Δέλτα, πίσω έχει το γιαούρτι την ουρά. Πολύ ωραία ιδέα σου, πρόεδρε, να κάνουμε προπόνηση στα πιάτα, μιας και θα πάμε στην Αμερική. Το έχω οργανώσει σωστά το σχεδιάκι, δυνάμιζες. Ολυμπιακή εκεί, Ολυμπιακός εδώ. Δεν θέλω να πω, δεν μπορώ να σας πω τώρα, πάμε παρά. Στην πτήση 7-12 γενναία Ιόρκη υπάρχει βόμβα. Ναι, μπόμπα. Λοιπόν, όπως είπαμε, πρόεδρε, θα του τρίξει τα δόντια του κλείδου στην Αμερική. Εντάξει, Βαγγέλη, το κατάλαβα. Θα του πεις για μια πολύ κολλάει, γιατί δεν το έχουμε σε τίποτα να του στείλουμε τον Παναθεμελή. Θα του κλείνει το Σαν Φραντσίσκο από τις 11 η ώρα. Ησυχία. Τώρα που είπε ο πρόεδρος στην Αμερική, θα ασκήσω τις αρμοδιότητες μου σαν αντιπρόεδρος. Θα σβάλω τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και καταρχήν το Πασόκ αλλάζει όνομα. Από Πασόκ θα λέγεται πλέον Πασάκ. Δηλαδή Πανελλήνιος Σοσιαλιστικός Άκης. Συμφωνεί. Εμείς στην Αμερική έχουμε υπομονή. Αφήνουμε το θέμα των Σκοπίων να οριμάσει. Μπορούμε ατελείωτα χρόνια να περιμένουμε. Κατσφάρας, γιατί σε αξίζεις. Εξαιρετισμένος είμαι. Σκασμός που θα μου αντιμυρίσεις. Θα πειτάξεις το κίνημα. Αύριο μεθαύριο θα γίνουμε κυβέρνηση. Να μην ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούμε. Μα είμαστε κυβέρνηση. Μη μου αντιμιλάτε, είπα. Ακούσεις εκεί είμαστε κυβέρνηση. Και δεν το ξέρω εγώ. Thank you.